Κατά βάθος, είμαστε όλοι μας παιδιά. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν καταλαβαίνουμε και πάντα θέλουμε περισσότερα παιχνίδια από όσα έχουμε. Και αν το ρητό λέει αμαρτία εγώ νέο παιδεύουση τέκνα, τότε εγώ αναρωτιέμαι. Μπορούμε πραγματικά να μάθουμε από τα λάθη των προηγούμενων ή είμαστε καταδικασμένοι να τα επαναλάβουμε. Η babysitter αρρώστησε και εμείς πρέπει να πάμε σε μία διάλεξη. Όπα, όπα, μην κλείνεις. Έρχεται η Κυρίνη. Και εσύ πρέπει να κρατήσεις τα παιδιά. Πώς επιλέγεις τα δύο. Δεν γίνεται, παιδιά. Έχω κανονίσει. Κάνω τα παιδιά να δούμε την μπάλα. Να τους ξεκαλέσεις. Πόσο συχνά έχεις την ευκαιρία να περάσεις ένα υπέροχο απόγευμα με τα νύψια σου. Δεν υπάρχει άλλος. Κοίτα, ορέστη, δεν υπάρχει άλλος. Και πρέπει να πάμε σε αυτή τη διάλεξη. Είναι ο καθηγητής που βοήθησε και τους δυο μας με τις πτυχιακές μας. Αν υπήρχε άλλος σε σένα, θα ερχόμασταν. Είσαι η λύση απελπισίας μας, τι να κάνουμε. Εντάξει, πείτε να πάτε, αλλά δεν είμαι και λύση απελπισίας. Α, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσω δύο πιτσιρίκια. Καλά, θα τα πούμε το βράδυ. Λοιπόν, εδώ τους έχω μερικά παιχνίδια, μωρό μάντιλα, ρουχαλάκια, δεύτερη αλαξία, αν χρειαστεί, το καθισματάκι για τη λεκάνη. Και άλλα, το φάρμακο για την αλλεργία της μικρής πρέπει να το πάρει ακριβώς στις 6 το απόγευμα, μην το ξεχάσεις. Άντε, εσύ τη στρογγυλοκάθισε, πάμε να φύγουμε. Εισπνοή και καλή επιτυχία. Ήσυχα εσύ. Αγόρι μου εσύ, αγόρι μου. Φρόνημα με το θείο, αγάπη μου. Θείο ρε εσύ, θα μ' αφήσεις κάτω. Ναι, ας αφήσω. Ναι. Παύλο! Παύλο! Παύλο, άνοιξε! Παύλο, τι κάνεις εκεί μέσα, άνοιξε! Άνθια, σταμάτα. Παύλο, άνοιξε! Άνθια! Θεωρία νούμερο 13. Τα παιδιά είναι τιμωρία. Η μεγαλύτερη απειλή των γονιών στα παιδιά τους είναι «Δεν θα κάνεις και εσύ παιδιά, θα δεις». Τα παιδιά κάνουν δικά τους παιδιά και πληρώνουν για όλη την ταλαιπωρία που προξένησαν στους γονείς τους. Αυτός ο φαύλος κύκλος ξεκίνησε από τον ίδιο το Θεό. Όλα ήταν μια χαρά, μέχρι που αποφάσισε να κάνει τον Αδάμ και την Εύ. Όταν αυτοί τον παράκουσαν, τι έκανε, τους τιμώρησε. Πώς τους τιμώρησε, τους έδωσε παιδιά. Και ρωτώ, αν ο ίδιος ο Θεός δεν μπόρεσε να συμμορφώσει τα παιδιά του, πόσες ελπίδες έχουμε εμείς. Ε? Και τι. Και... Ναι. Τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι έτσι. Τίποτα. Δεν ξέρω, με έπιασε τώρα ξαφνικά. Δεν ξέρω γιατί. Απ' την κούραση θα είναι. Μήπως συμβαίνει κάτι. Όχι, βρε Κώστα μου, τι να συμβαίνει, δεν θα σου το έλεγα. Λοιπόν, πάμε. Μπα, πώς τέτοια όρεξη. Θέλω να τελειώσω νωρίς. Φίλησε τη μητέρα σου και πάμε. Α, και τι να σου πω, μέσα έχω αφήσει το σακάκι μου. Μην ξεχάσει να το δώσει στο καθαριστήριο. Δεν θα ξεχάσω, Κώστα. Έλα, πάμε. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, αγόρι μου. Είσαι καλά. Ναι. Τα μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ. Άντε, γεια. Στο καλό. Οπ, τι έγινε. Πού πας.
Έξω, έχω ραντεβού. Εσύ θα μείνεις να παίξεις εδώ με τη Μαρία. Με συγχωρείτε, δεν το πρόλαβα. Δεν πειράζει. Η Μαρία δεν ξέρει να παίζει PlayStation, μόνο σε ξέρεις. Και όλο το πρωί τι κάναμε, δεν παίζαμε. Θα παίξουμε μαζί, Άγγελε. Δεν θέλω μαζί σου, γιατί όλο χάνεις. Θέλω με τον μπαμπά. Ναι, αλλά ο μπαμπάς έχει κι άλλα πράγματα να κάνει. Δεν γίνεται να παίζουμε συνέχεια. Και τώρα. Έχω αργήσει. Εμπρός. Καλημέρα. Άργησε, Όχι καθόλου. Εγώ ήρθα νωρίτερα. Να περάσω να σε πάρω από το σπίτι. Όχι, σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Οκ. Παιδιά, φεύγω. Και να είσαι φρόνιμος. Τώρα, βρε Μάρο μου, εσύ θα έχεις χιλιάδια πράγματα να κάνεις, Κυριακάτικα, και εγώ σε έφερα εδώ για να μιλήσουμε. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Κέτη. Χάρηκα πολύ που μου τηλεφωνήσατε. Ο Σπύρος μου είπε για τον αραβόνα σου. Μη στεναχωριέσαι όμως. Μικρό κορίτσι ακόμα. Και σκέτη κούκλα. Ευχαριστώ. Ρε Μάρο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν βγαίνετε με τον Σπύρο, έχει φέρει καμιά κοπελίτσα? Τι με ρώτατε τώρα, κυρία Κέτη? Να, μωρέ, ανησυχώ. Έχει περάσει τόσο καιρό και δεν μας έχει φέρει καμία σπίτι να γνωρίσουμε. Από τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Λες, αλλά εσύ έχεις γνωρίσει τις κοπέλες του. Ναι, κυρία Κέτη. Κοίταξε να δεις, Μάρο. Δεν είμαι περίεργος άνθρωπος. Αλλά το τελευταίο καιρό ο Σπύρος έχει κλειστεί λίγο στον εαυτό του και... Εσύ πάντως δεν έχεις παρατηρήσει κάτι περίεργο? Περίεργο? Τι περίεργο? Σας απασχολεί κάτι και δεν μου το λέτε? Όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλά, όπως είπα και πιο πριν, είναι τον τελευταίο καιρό λίγο κυκλοθυμικός. Τέλος πάντων, Μάρο μου, σε παρακαλώ, μην του πεις τίποτα, τους τηλεφώνησα για να έρθεις. Δεν ξέρεις τι έχω να ακούσω. Μην ανησυχείτε, θα μείνει μεταξύ μας. Και γενικά να μην ανησυχείτε. Εγώ τον Σπύρο τον αγαπάω σαν αδελφό μου. Τον προσέχω κι εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μείνε όσο μπορείς μαζί του, σε παρακαλώ. Ναι, κυρία Κέτη. Παύλο, Παύλο, Άνθια, μην πάρει την μπάλα σου. Τσίκο. Μη, πώς θα βάλα μέσα. Τι βρήκες εκεί? Θεόρασε, τι είναι αυτό? Αυτό είναι... Είναι τσίχλα. Μπορώ να λυφάω? Όχι, θα σώσω άλλη. Εγώ θέλω αυτή. Θα σώσω άλλη. Εγώ θέλω αυτή. Έχω πολλές άλλες, θα σου δώσω. Εγώ θέλω αυτή. Παρακαλώ. Έλα, ρε, στη μου. Όλα τα κυκλί. Ναι, όλα υπό έλεγχο. Γιατί φωνάζει, Μικλή? Δεν ξέρω γιατί φωνάζει. Πάρ' τη να σου πει, η μαμά σου. Μα ο Θεός ο Ρέσης είναι κακός. Δεν μου δίνει τις τσίχλες του. Κάνουν κακό στα δόντια οι τσίχλες. Λες ψέματα, γιατί θέλεις να τις τρώσεις όλες μόνος. Τώρα πάρ' τη μαμά μου να σε μαλώσει. Έλα. Έλα, ρε, Σιωρέστη. Δώσ' τις τσίχλες, δεν πειράζει, παιδάκι είναι. Καλά, γεια. Δεν είναι τσίχλα, είναι μπαλονάκι και αν το ανοίξεις θα σκάσει. Αχ, είναι τσιχλομπαλονάκι. Γεια σας. Μάρο. Άμα δεν πάει ο Μωάμπετ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμπετ. Γεια σας, κύριε Κώστα. Καλώς το κορίτσι μας. Καιρό είχαμε να σε δούμε. Ναι, είχα τρεχάματα. Έλα μέσα γιατί έχω δουλειά. Πού είχες καθεί εσύ? Στον πατέρα μου, πέστα, που με έχει λιώσει. Πολύ δουλειά, Μάρο. Πρέπει να βοηθήσει και ο Σπύρος, δεν τα προλαβαίνω όλα μόνος. Πάντως την άλλο μήνα που έχω τα γενέθλιά μου, θα του δώσω άδεια. Για τα γενέθλιά σου κάτι θα κάνουμε. Χάρηκα που σε είδα. Όλο αυτή την άλλη βλέπουμε, τη Ράνια. Ξέρετε τη Ράνια? Τη μάθαμε κι αυτή. Περίεργο. Δεν μου είπε ότι βρεθήκατε και το συζητούσαμε ότι έχεις καθεί. Δεν βρεθήκαμε κιόλας. Για 5 λεπτά πέρασα από εδώ. Περίπου όσο χρόνο έχουμε κι εμείς μέχρι να αρχίσει να φωνάζει ο πατέρας μου. Πώς είσαι, Σπυράκο μου, σε πεθύμησα. Κι εγώ, αλλά έχω πάρα πολλή δουλειά. Και μόνο 50 ευρώ για χαρτζηλίκι. Καλά, ο κύριος Κώστας δεν τα πω τα τσιγκούνια. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος τον τελευταίο καιρό. Και δεν ξέρω τι γίνεται, δεν μου λέει λεπτομέρειες. Πάντως, κατά τα άλλα, είσαι καλά. Ποια άλλα? Υπάρχουν άλλα? Ξέρω εγώ. Καμιά κοπέλα δεν παίζει. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πού χρόνο για τέτοια?
ή στο φούρνο, θα μη θα κοιμάμαι. Πάντως είσαι καλά. Ναι, καλά είμαι. Γιατί ρωτάς και ξαναρωτάς? Τίποτα έτσι. Μπορώ να σου κάνω κάτι. Εντάξει, και πάντα θα το κάνω. Χαίρετε. Πού είναι οι ποδοσφαιριστές? Ποιοι ποδοσφαιριστές? Αυτοί που μου υποσχέθηκες. Χθες στον παράδειγμα μου πώς θα φερθούν οι φίλοι σου να δούμε τον αγώνα. Όχι, Λίλα, σε κάλεσα και σένα. Συγγνώμη, Λίλα, το ξέχασα. Δεν θα έρθουν τα παιδιά για τον αγώνα. Ποια παιδιά? Δεν θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Αλλά ευτυχώς που ήρθες εσύ. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Δεν σου γραφίζουν μόνο στο χαρτί, έχουν σου γραφίσει ολόκληρο το πάτωμα. Καλό κουράγιο. Εγώ φεύγω. Κάτσε που πας. Εσείς οι γυναίκες υποτίθεται ότι λατρεύετε τα παιδάκια. Ναι, το μικρό συστήνω μου σε καμιά δεκαριά χρόνια. Όσα τότε, ατούτα λέρ. Έλα το, Λίλα. Κοντεύουν να με τρελάνουν. Λοιπόν, θα μείνω. Αλλά θα μου καθαρίσει το σπίτι. Γιατί? Γιατί πρέπει να ξεκουραστώ το Σαββατοκύριακο. Ούτε το δικό μου δεν καθαρίζω εγώ. Δεν πειράζει. Ευκαιρία για εξάσκηση. Εντάξει, εντάξει, θα το κάνω. Οκ, πάρα. Γεια σας, παιδάκια. Εγώ είμαι η Λίλα. Θα σας μάθω ένα σωρό ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θα με σκοτώσει, αδερφός μου. Αλήθεια είμαι μια χαρά. Συγγνώμη που σας τρόμαξα χτες. Ντρέπομαι λίγο που με είδατε έτσι. Μην το ξαναπείς αυτό. Φίλοι είμαστε. Φίλοι δεν ντρέπονται ένας τον άλλον. Μα καλά τώρα, γιατί να μην έρθω να σε δω λίγο? Κοίτα, το είπα και στη Ράνια και στον Ορέστη όταν με πήρανε. Δεν θέλω να προκαλέσω περισσότερο τον πατέρα μου. Μην πας στον Ορέστη και δεν έρθει σε μένα. Εντάξει. Μιλιέστε αυτή την εβδομάδα? Μπα. Βλέπω γίναμε αρκετά καλά για να δουλεύουμε τους φίλους μας. Εγώ αυτή όπου ανησυχώ. Να μην ανησυχείς. Είμαι μια χαρά, αλήθεια. Πρέπει να σε κλείσω τώρα. Θα τα πούμε αργότερα, ε. Γεια. Έχεις πυρετό? Όχι, εντάξει είμαι. Μ' ανησύχησες. Αρθουρέ, θέλω τα κλειδιά της αποθήκης. Θέλω να μου μιλήσεις για τη μητέρα μου. Αρθουρέ, τα έχουμε πει αυτά. Μα δεν γίνεται να μην ξέρω τίποτα για τη μητέρα μου, δεν το καταλαβαίνεις. Στην αποθήκη βρήκαμε πολλά θεατρικά έργα, ήταν ηθοποιός. Ναι. Όταν τη γνώρισα ήταν μετά τα παράτηση. Γιατί? Γιατί μετά ήρθες εσύ και έπρεπε να μείνεις στο σπίτι για να σε μεγαλώσει. Μ' αγαπούσε? Φυσικά. Σε λάτρευε. Μια ερώτηση αυτή. Κι εσείς? Αγαπιόσασταν? Αρθούρε, τη μητέρα σου την αγάπησα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό, παιδί μου, αφού το ξέρεις ότι δεν θέλω να μιλάω για τη μητέρα σου? Ναι, αλλά κι εγώ από κάποιον πρέπει να μάθω. Και εσύ ο μόνος που υπάρχει. Αυτά που ξέρεις είναι όσα χρειάζεται να ξέρεις. Η μητέρα σου ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Μας αγαπούσε όλους πάρα πολύ και είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Μέχρι που έγινε εκείνο το τρομερό ατύχημα και την πήρε μακριά μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να με ξαναρωτήσεις για τη μητέρα σου. Αν με αφήσεις να πάρω τα πράγματα που θέλω από την αποθήκη, δεν θα σε ξαναρωτήσω. Μα είναι όλα τα πράγματα της μητέρας σου. Ναι. Και πιστεύω ότι θα προτιμούσε να τα πάρει κάποιος που τα χρειάζεται, παρά να κάθονται και να μαζεύουν σκόνη. Ωραία λοιπόν, συμφωνώ, αλλά έχω τρεις όρους. Πρώτον, θα είμαι κι εγώ μπροστά όταν θα παίρνουν τα πράγματα. Δεύτερον, θα μου ορκιστείς ότι θα με ξαναρωτήσει για τη μητέρα σου. Και τρίτον, δεν θα ξαναμπείς πια ποτέ μέσα στην αποθήκη, εντάξει? Εντάξει. This is where the story ends and this is where it goes. It just turns into an alibi. Hey,
Εσύ ονειρεύεσαι γάμο και οικογένεια. Δεν μπορεί, πρέπει να συμπαθείς τα παιδιά. Ναι, γιατί. Σε χρειάζομαι. Έλα, να πάρω τα κλειδιά. Έλα, σε χρειάζομαι, σου λέω. Θεωρία νούμερο 14. Τα μωρά είναι χαριτωμένα και μυρίζουν όμορφα. Γι' αυτό φρόντισε η φύση. Αλλιώς ποιος λογικός άνθρωπος θα αφήνει στον κόσμο ένα πλάσμα που κατουράει και χέζει συνέχεια, συνήθως πάνω σου. Καταπίνει ό,τι χωράει στο στόμα του, με αποτέλεσμα να το τρεις κάθε τρεις και λίγο στο νοσοκομείο. Παρόλο που του έχει αγοράσει παιχνίδια αξίας πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένο μέχρι να μπει στη φυλακή από χρέη. Κάνει περισσότερη φασαρία από τους Iron Maiden και τους Metallica μαζί και κλαίει όλη νύχτα μέχρι να νοσηλευτείς για υπερκόπωση. Αν τα μωρά δεν ερχόντουσαν σε αυτή την τρισχαριτωμένη συσκευασία, το ανθρώπινο είδος θα ήταν υπό εξαφάνιση. Όσο για μένα, ίσως και να ήταν καλύτερα. Αρνούμαστε να συνεχίσουμε τη δουλειά, υπό τέτοιες συνθήκες η δουλειά είναι πολύ σκληρή. Ακριβώς. Δεν θέλουν να γυρίσουν στη δουλειά. Και όταν φάτε όλο το φαγητό σας, θα σας πω και ένα παραμύθι, εντάξει? Μαρό, είσαι πολύ καλή. Εμείς όταν προσπαθούσαμε να τα κάνουμε να φάνε, αυτά γιατί πετάγαν το φαγητό στο πάτωμα. Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Μεγάλε, αυτά δεν είναι παιδιά. Αυτά είναι κινούμενη διαφήμιση για αντισύλληψη. Εντελώς. Συμβουλή προς όλους τους υποψήφιους γονείς. Αν θέλετε να κάνετε παιδιά, κρατήστε για μια μέρα τα παιδιά του αδελφού σας. Αν στο τέλος της ημέρας συνεχίσετε να θέλετε να κάνετε παιδιά, τότε είστε άξιοι της μοίρας σας. Έλα, Ηλία, ο Σπύρος είμαι. Σε πήρα αν θες να βρεθούμε. Πότε? Εγώ μόνο σήμερα το απόγευμα είμαι ελεύθερος. Ναι, αλλά εγώ είμαι στην Πάτρα. Πού είσαι, πότε πρόλαβες? Χθες που μου το ακύρωσες, βγήκαμε με κάτι φιλαράκι και κάποιος πέταξε την ιδέα. Έτσι και ήρθαμε. Ωραίο, ακούγεται. Πότε γυρνάς? Σήμερα το βράδυ. Μα σε λίγο θα φύγουμε. Θες να βρεθούμε το βράδυ? Όχι, ρε γάμο, το δουλεύω το βράδυ. Να σου πω, δουλεύω σε ένα μπαράκι. Θες να περάσεις να τα πούμε από εκεί? Να σου πω. Είναι και η μπαρ. Ναι. Δεν ξέρω, Ηλία, στο καλύτερα. Θα βρεθούμε κάποια άλλη στιγμή. Έλα, ρε Σπυράκο. Γιατί? Δεν έχω ξαναπάει και ψιλοκολώνω. Ξέρεις, δεν τρώνε ανθρώπους εκεί. Και αν δω κανένα γνωστό. Για να είναι εκεί, πάνε να πει ότι δεν είναι και εντελώς άσχετος με το άθλημα. Δεν ξέρω, άστο καλύτερα. Έλα, ρε Σπυράκο, θέλω να σε δω. Κοίτα, δεν θα πήγαινα στη δουλειά, αλλά θα τα πάρει το αφεντικό γιατί χρειάζομαι. Οκ, ρε Ηλία, πες μου τη διεύθυνση και θα δω. Καλά, όπως θες. Θα μου δώσεις το κινητό σου? Όταν βρεθούμε. Καλά. Λοιπόν, σημείωσε τη διεύθυνση. Ναι. Υπήρχε ένας πλανή ψηλός πύργος. Ξαφνικά, εκεί που ήταν έτοιμος να προχωρήσει, παρουσιάστηκε μπροστά του μια πανέμορφη νεράιδα που το πρόσωπό της ακτινοβολούσε καλοσύνη. Γεια σου, Γιαννάκη, του είπε. Αύστρια βγαίνεις, Club Breeze. Club Breeze. 280. Μπεσίκτες, στανταρ λίγες. Όταν ακόμα σε νομερό, τόσο άσχημος πήγε. Λισμπάου, στε άλλο. Λοιπόν, μια χαρά τα πάτε, λέω να φύγω. Μπρόντμπι, Γκέντεμπορκ. Αυτός ο άσχημος γίγαντας σας έκλεψε όλους στην περιουσία. Α, Ορέστη! Μου χρωστάς τους ποδοσφαιριστές. Α, και για το καθάρισμα του σπιτιού την Τετάρτη είναι καλά. Είσαι πολύ κάθαρμα. Ναι, αλλά δεν θα καθαρίζω το σπίτι μόνη μου. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Βιλμπάου Στάουα. Δεν θα καθαρίζω το σπίτι μόνη μου. Μόλις είπε αυτά η νεράιδα. Πότε είναι Λισαβόνα, σωσό. Αν μου ποτήσετε το υποκτήσεις, ξέχασα να σας πω ότι σαν παντρεμένη μοιάζετε με τα παιδιά ανάμεσά σας. Μια μεγάλη ευτυχισμένη οικογένεια. Ορέστη, σου πάνε τα παιδιά. Ακούσε, παντρεμένη. Γιατί το άλλο, θα του μου πάνε εμένα τα παιδιά? Ναι, λες είναι αξεσουάρ. Πάντως είσαι καλός με τα παιδιά.
Μια χαρά θα τα κατάφερε και χωρί εμένα, έτσι πιστεύω. Αλήθεια λέω, δεν τα χρησιμοποιήσα για δικαιολογία. Α, δεν το είπα γι' αυτό. Άνθια. Τι είπατε, Άνθια. Τι έπαθε. Ξέχασα να τη δώσω το φάρμακο για την αλλεργία. Αλλεργία. Μου το είπε 10 φορέ η Ειρήνη. Έλα, Άνθια, μπορτσάκι, πάει λίγο. Άνθια. Πού είναι, πού είναι η τσάντα, πού είναι η σακούλα. Πού την έβαλε τη σακούλα, την τσάντα, πού την έβαλε. Μέσα, μέσα, ψάξε. Πιστεύεις ακόμα ότι θα τα κατάφερα και μόνος μου. Δεν βρες το φάρμακο, πιάστε αυτά. Άνθια, θυμάσαι που είναι το φάρμακο σου. Δεν τη ρωτάς, ψάξε. Παύλο, πώς είναι το φάρμακο της Άνθιας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις που είναι. Άνθια. Άνθια, πού είσαι εσύ. Γρήγορα έφαγες. Εγώ έφαγα γρήγορα. Εσύ κάνεις μια ώρα. Κοντεύει να κλείσει το μαγαζί. Είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Ποιο, να κάνεις 3 ώρες να φας ένα φιλέτο. Το φαγητό. Θέλει τον χρόνο του. Δεν φαντάζομαι να έχει την ίδια άποψη το αφεντικό σου όταν βγαίνεις για break και γυρνάς μετά από 3 μέρες. Είπα εγώ ότι έχω αφεντικό. Αν δεν είσαι αφεντικό. Όχι. Εσύ είσαι αφεντικό. Η ναυτιλιακή που δουλεύει είναι δική σου. Το γονιόν μου ήταν και έγινε δική μου. Α. Εσύ έχει λεφτά. Καράβια. Εσύ έχει πολλά λεφτά. Σε πειράζει. Όχι. Όχι, αλλά είναι αστείο, γιατί ποτέ δεν είχα φίλους που να είναι έτσι πλούσιοι. Είναι και κάποια άλλα πράγματα που δεν ξέρεις για μένα. Μη σοβαρεύεις τώρα, δεν τα μπορώ εγώ αυτά καθόλου. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά οι δυο μας. Συγγνώμη. Έλα ρε παιδάκι μου, αυτό το ξέρεις ότι είμαι έξω με τον Λουκά. Για συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, Ράνια μου, αλλά έχουμε ένα επίγον περιστατικό. Τι επίγον περιστατικό, όλα τα επίγοντα περιστατικά συμβαίνουν όταν βγαίνω εγώ με τον Λουκά. Κάνουμε baby sitting στα νύψια του Ορέστη και δεν βρίσκουμε το φάρμακο για την αλλεργία. Ποιο φάρμακο, ποια αλλεργία. Ξαναπέστα πάλι από την αρχή, δεν κατάλαβα. Η μικρή έχει αλλεργία και δεν βρίσκουμε το φάρμακό τη. Και τώρα έχει χάσει το χρώμα τη και μίλησε συνέχεια. Ωραία, γιατί δεν πάει ο Ορέστη να πάρει ένα φάρμακο. Για το αυτοκίνητο του στο συνεργείο. Και όλο το εφημερεύοντα είναι μακριά. Και σκεφτήκαμε εσένα γιατί είσαι η μόνη από τους φίλους μας που έχεις αυτοκίνητο, είσαι κοντά. Ναι, ναι, καλά θα έρθω εγώ. Ποιο είναι το φάρμακο? Το λογαριασμό. Συγγνώμη για όλο αυτό, ε. Μην το ξαναπείς. Τι θα κάνει ο κόσμος στα παιδιά, όλο προβλήματα και αγωνίες. Μαρό! Έλα ρε Μάρο, το κουδούνι! Ναι, ανοίγω. Ελάτε, δεν είναι καλά. Ήρθαν! Έλα, δώσ' το. Πώς θα το δώσω ρε Μάρο, ένα κουταλάκι. Σωστά, με συγχωρείς. Πώς είναι, είναι καλύτερα. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν είναι καλά όμως. Τι θα ήθελα να κοιτάξω έναν γαμό του, γιατί τι είμαστε τώρα. Ησυχάστε, μια χαρά είναι. Απλά κοιμάται λίγο. Ναι, είναι φυσιολογικό να μην ξυπνάει. Ούτε ένα πλημμένο δεν είχες. Ας έφερε σάπλο τώρα, Μάρο. Πω. Να μην την ξυπνήσουμε. Γιατί? Να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Παιδιά, σας είπα, μια χαρά είναι. Ταλαιπωρήθηκε από το βήχα και κοιμάται. Ρε παιδιά, μήπως πρέπει να την πάω σε ένα νοσοκομείο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, Ορέστη. Γιατρός, ρε Λουκά. Όχι, αλλά ξέρω. Για θα πάρω τον αδερφό μου. Δεν μπορώ να έχω ευθύνη εγώ. Μα γιατί να του πάρει τώρα τηλέφωνο και του ανησυχήσει χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Ή Ορέστη, η αδερφή μου θα γίνει καλά. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, Παύλο, μια χαρά είναι. Απλά θα σκεφτόμαστε να δούμε πώς θα γίνει καλύτερα. Να. Παιδιά, θα την ξυπνήσω. Δεν μπορώ, πρέπει να σιγουρευτώ ότι είναι καλά. Άνθια. 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 Τι ωραία, γιατί με ξύπνησες. Για να σου δώσω ένα φίλι. Κανένα φίλι, γιατί είσαι κακό παιδί. Εντάξει, είμαι κακό, αλλά εσύ είσαι καλά, εντάξει, με το βήχα. Τώρα, ένα βράδυ που θα κοιμάσαι, θα έρθω σπίτι και θα σε ξυπνήσω κι εγώ. Κάθε μία, να! Θα διαλύσουμε το σπίτι. Παύλο, Άνθια, ξυπνήσαμε. Παύλο! Νοου! Παύλο! Είναι επιτυχία τα παιδιά.
Ναι, αλλά εγώ υποσχέθηκα στη Μάρο ότι θα περάσω. Ρε Αρθούρε, pay attention. Στο σπίτι γίνεται πανικό, είναι γεμάτο παιδιά, γίνεται κόλαση σου λέω. Εμένα μου αρέσουν τα παιδιά, μήπως να πάω να βοηθήσω. Όχι, να μην πας να βοηθήσεις. Εμένα δηλαδή δεν με λυπάς από μόνη μου και δεν υπάρχει ένα ωραίο γκόμενο εδώ μέσα. Καλά, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Αυτός εκεί. Ρε Αρθούρε, έλεος. Τι. Τα άλλο θα πεις. Αρθούρε, σταμάτα. Συγγνώμη, αν βγαίναμε εμείς ήδη αυτή τη χρωματιστή πολγία, θα πεινες. Δεν ξέρω εγώ. Μάλλον. Γι' αυτό δεν βρίσκεις γκόμενα. Να σου πω. Έλα εδώ. Πόσο καιρό έχεις να κάνεις σεξ. Τι. Σεξ. Σεξ. You know sex. Σεξ. 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 Θα τα ξαναπώ, πες μου. Από την τελευταία μου σχέση. Πόσο καιρό, ρε Αρθούρε. 3 χρόνια. Τι. 3 χρόνια. Αρθούρε, 3 χρόνια. 3 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω. 3 ώρες δεν μπορώ να περιμένω. Σε παρακαλώ, φωνάζεις. Ας ηρεμήσουμε, θα σου βρω εγώ κόμενα αυτή τη στιγμή. Λέλα, τι κάνεις. Λοιπόν, μπορείς να κεράσεις την καστανή την κοπέλα ό,τι γουστάρει. Σαν τι είναι από τον κύριο. Από τον κύριο. Έγινε. Λιλά, θα μπλέξουμε. Γύρνα, παιδάκι μου. Σκοτώσετε. Εγώ πότε λένε ανήψια μου. Γιατί μια χαρά παιδάκια είναι. Μια χαρά για ποιον. Για τη Euro Disney. Σοβαρά δεν τα συμπαθείς. Μια χαρά τα συμπαθώ. Αρκεί να είμαστε σε διαφορετικά κτίρια. Η τουαλέτα πού είναι. Έλα, θα σε πάω εγώ. Μη γελάς. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Εδώ. Ψάξαμε όλη την κουζίνα και δεν βρήκαμε τίποτα. Μήπως τα ξαναψάχνατε. Μπράβο, ρε Ράνι, τώρα θα μου διαλύσει και την κουζίνα. Πού πας, παιδί μου, έλα εδώ. Φάνω ότι έχουν κάνει μέσα. Και θα με αφήσει μόνη μου μαζί τους. Παιδάκια, τι μπορούν να σου κάνουν. Το θέμα δεν είναι τι μπορούν να μου κάνουν αυτά, τι μπορώ να κάνω εγώ σε εκείνα, αν δεν σταματήσουν να φωνάζουν. Σου έχω εμπιστοσύνη. Κακός. Ήσυχα εσείς, ε. Θα μας πεις ένα τραγουδάκι. Τραγουδάκι. Άστα ρε Μάρο, θα τα μαζέψω εγώ. Ναι, καλά, μακριά μου το υπόλοιπο σπίτι, σε κανένα χρόνο θα ξανασυγυρίσεις. Μη παρεξηγήσει. Καθίστε, θα σας πω. Ήταν πολύ όμορφη η ιστορία που άφησες χτες στην πόρτα μου. Είναι μεσημέρι και η θεία Μέρη είναι μες στο φούρνο με λαχανικά. Όλες οι ιστορίες μπορούν να γίνουν όμορφες. Αρκεί να το θέλουμε εμείς. Στέκεται ο καημένος, δεν φωνάζει πια. Τα παιδιά είναι μόνο με τη Ράνια. Ναι, γιατί. Εγώ χορεύω μόνος γιατί μ' αγαπάω και εγώ. Τι τους έκανες. Τι έγινε. Τίποτα, ένα τραγουδάκι είπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ και για το φάρμακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη που σας χαλάσαμε το ραντεβού. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Τώρα μας διώξανε, μου φαίνεται. Κι εγώ χορεύω μόνος γιατί είμαι ο δολοφόνος. Κοίτα, ειλικρινά προσπάθησα να θυμηθώ το ήταν ένα μικρό καράβι. Δεν μου ερχόταν η μελωδία με τίποτα. Νιώθω απόκληρη. Τα παιδιά έχουν τα δικά τους σκουμπιά. Θα κάνεις τα δικά σου και θα τα μάθεις. Όχι, δεν θα κάνω εγώ δικά μου. Καταρχήν δεν είναι ότι μόνο εγώ δεν τα συμπαθώ. Σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν με συμπαθούν και αυτά. Ωραία. Πάμε. Ναι. Α, να σου πω. Κάτι θέλεις να μου πεις στο εστιατόριο πριν πάρει τηλέφωνο η Μάρο. Ας το καλύτερα. Καλά. Τι γίνεται? Τίποτα. Κοίταξε την και εσύ λίγο. Δεν θα κάνει τίποτα. Άντε μωρέ την βλαμμένη, την κεράσαμε και ολόκληρο ποτό. Ε, ωραία. Μάλλον δεν της αρέσω. Πάμε να φύγουμε τώρα. Της αρέσεις, μωρέ. Κάτσε λίγο ακόμα. Οχ. Τι. Οχ. Οχ, Λίλα. Αυτή μιλάει με αυτόν τον τύπο και με δείχνει. Λίλα, έρχεται προς το μέρος μας και είναι τεράστιος. Λίλα, μωρέ. Δεν κάναμε. Τι πέρα από το πέρα. Τι γίνεται, καλά. Εμένα, εδώ. Έλα, ρε πουλάκι μου, κάνε την άκρη. Έλα, εδώ, ρε χαβάλε. Εσύ είσαι αυτός που νιώθεις στην γυναίκα μου. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. What can I do? She's just saying me through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? Ανεύθυνος. Καλά, τώρα τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε, αλλά... Το τι σου πάει, κυθά. Πού είναι τα παιδιά? Μαμά και μπαμπά, ο θείος Όρας μας έδωσε τσιγλομπαλονάκια. Φέρτα να τα φυλάξεις μαλλούλι και θα τα πάρεις μετά, ναι. Λίγο κοριτσάκι, πάμε μέσα. Να σου πω. Πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Ναι. Η κόρη μου, ετών 5, έπαιζε με προφυλακτικά. Δηλαδή, πόσο πιο άσχημα μπορούν να είναι τα πράγματα. Τι μιλες, πού είναι ο Παύλος? Κοιμάται. Κοιμάται? Κοιμάται, κοιμάται. Εγώ χορεύω μόνος γιατί είμαι δολοφόνος. Μωρό μου, ο θείος το έμαθα αυτό. Ναι.
Καλησπέρα. Η Μάρο. Η Μάρο με βοήθησε με τα παιδιά. Μάρο, ο αδερφός μου ο Φόντας και η νύφη μου η Ειρήνη. Γεια σου, Μάρο. Γεια σου, Ειρήνη. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Ναι, υπέροχα. Μου έχουν καταστρέψει το σπίτι. Φαντάζομαι ότι χάρη σε εσάς τα ξαναβρήκαμε ζωντανά. Όχι, όχι. Μια χαρά τα πήγε ο Ρέστης. Εγώ λίγο βοήθησα. Είστε καιρό φίλοι με τον Ορέστη? Όχι πολύ καιρό. Η Μάρο μένει απέναντι. Α, καλά, αυτό είναι καταπληκτικό. Γιατί καταπληκτικό? Γιατί θα έχεις κάποιον δίπλα σου να σε προσέχει, να σε φροντίζει. Ξέρεις πόσο πολύ ανησυχεί ο αδερφός μου όλα αυτά? Ναι, ναι, πάρα πολύ. Δεκάρα δεν δίνω. Να σας πω, babysitter, να βρείτε και τα παιδιά σας. Εγώ μπορώ μια χαρά να φροντίζω τον εαυτό μου και μόνος μου. Για την αλλεργία τους είπες? Γιατί πρόλαβα. Με έχουν πάρει παραμάζωμα. Άστο, αγάπη μου. Άστο. Ποια αλλεργία? Να, δεν βρίσκαμε το φάρμακο και μέχρι να πάρουμε το καινούριο έπαθε μια κρίση. Κρίση. Μικρή. Ρε Ορέστη, είσαι σοβαρός, αγαμώτο μου! Ένα πράγμα σου είπα για το φάρμακο της μικρής. Εντάξει, συγγνώμη ρε, δεν ξέρω που το είχα βάλει. Τι να πω. Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που σου αφήνουμε τα παιδιά μας τέρμα. Πού είναι το σακουβαγιάζ? Αλάτο. Εντάξει, εντάξει, Ρίν. Τέλος καλό, όλα καλά. Άντε, μάζεψα τα πράγματα να φύγουμε. Ναι, ναι, μισό. Ναι, τα παιδιά είναι κουρασμένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη για... Κοντά. Όχι, πώς αντέχεις. Σου σπάνε τα νεύρα όλη μέρα. Αλλά με έναν τους γλυκόφιλες σου παίρνουν όλη την κούραση. Αυτό είναι το μεγαλείο σου. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω όμως. Πρέπει να κάνεις τα δικά σου παιδιά. Δεν χρειάζεται, καταλαβαίνω. Εδώ που είστε μαζί, παίζετε κανένα επιτραπέζιο, έτσι. Με τι ασχολείστε τα βράδια? Πα, τίποτα δεν κάνουμε. Ούτε χαρτιά, ξέρω εγώ κάτι. Κάνε μπιρίμπα. Καλά, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η Μάρο παίζει μπιρίμπα. Ωραία, δεσμεύεσαι να παίξουμε τετράδα, έτσι. Λοιπόν, σημειώνω το τηλέφωνο σου για πες μου. Αυτό είναι το φάρμακο. Είχες ξεχάσει να μου το δώσεις. Τόση ώρα με έχεις την πρίζα και είχες ξεχάσει να μου το δώσεις. Για πες. Ναι. 805-805. Φώτα, τι κάθεσαι. Τα παιδιά είναι κουρασμένα. Πήγαινε ξυπνήσει το Παύλο. Έλα, μωράκι μου, να βάλουμε το πουθανάκι εμείς. Να πηγαίνω κι εγώ τώρα στο σπίτι μου. Ναι, αν θες. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Πάω. Οκ.
Οπότε μάλλον... Καληνύχτα. 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 Κλείσε. Ναι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Έχουμε πολύ δουλειά μωρέ στο φούρνο. Τι κάνεις εδώ? Τίποτα, βόλτα. Εσύ? Έχω να τα βγούμε τα παιδιά στο Άβατο. Θες να έρθεις? Ναι, έχω να πάρω ένα τηλέφωνο. Πήγαινε εσύ και θα έρθω μετά. Οκ, okay. Τα λέμε εκεί. Γεια. Έλα, Ηλία. Δεν ακούς μάλλον το τηλέφωνο σου. Δεν μπορώ τελικά σήμερα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Έλα, γεια. Η γιαγιά μου έλεγε ότι υπάρχουν κάποιες πόρτες που καλύτερα να μην ανοίγονται. «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα», λέει η γραφή. Και μπορείς να μάθεις πολλά από τα λάθη που έχουν κάνει οι προηγούμενες γενιές. Αλλά ο μόνος τρόπος για να μάθεις κάτι πραγματικά είναι κάνοντας τα δικά σου λάθη μόνος σου. Go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take. All my secrets untold, all my motives unclear, hanging down in the fire. Flood plain, just above the dirt.